Όλα έτοιμα. 6 λοιπόν συνολικά αρσενική τριετή στα 1800 μέτρα. Έτοιμος και ο αφέτης για την εκκίνηση. Τα άλογα πλέον είναι στις εντολές του αφέτη. Και δίδεται η εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Για την πρωτοπορία γρήγορα προσπαθούν αρχικά, βέβαια έχοντας και μεγάλη ταχύτητα, ο Μορφεύς καταφέρει να βγει μπροστά. Ο Mountain Spirit είναι αυτός που θέλει να ακολουθήσει, τα καταφέρνει ο Sinan Junior στη συνέχεια. Lucrative Way καλπάζει απ' έξω, Λούθυρος και Μενέλαος στις δύο τελευταίες θέσεις. Ο Μορφέας είναι αυτός που οδηγεί, ακολουθεί πάντα ο Mountain Spirit, στη συνέχεια ο Sinan Junior και ακόμα πιο πίσω. Θέλει να περάσει την τέταρτη θέση και τα καταφέρνει ο Lucrative Way. Μένουν Λούθυρος και Μενέλαος στις δύο τελευταίες θέσεις. Μάλιστα ο Sinan Junior, βλέποντας τον Μορφέα να έχει σβήσει τη διαδρομή, απ' έξω θέλει κάπως να βελτιωθεί. Πάντα από την εσωτερική βρίσκεται ο Mountain Spirit. Απ' έξω τώρα και ο Lucrative Way, ο οποίος θέλει να φνηδιάσει τον πρωτοπόρο, βλέποντας, επαναλαμβάνω, τον αργό ρυθμό και περνάει μπροστά πριν από τα 1000 μέτρα. Εδώ είναι το σημείο των 1000 μέτρων. Ο Lucrative Way πλέον έχει περάσει καθαρά μπροστά. Ακολουθεί ο Μορφέας, στη συνέχεια στην τρίτη θέση ο Mountain Spirit, ακόμα πιο πίσω Sinan Junior, Λούθυρος και Μενέλαος στις δύο τελευταίες θέσεις. Mountain Spirit απ' έξω πλέον αναπτύσσεται δυνατά και αρχίζει σιγά σιγά να περνάει στην δεύτερη θέση και μάλιστα προηγείται 600 μέτρα πριν από τερματισμό. Ο Lucrative Way μένει δεύτερο, στη συνέχεια ο Μορφεύς και από τους υπόλοιπους ο Λούθυρος είναι αυτός που αναπτύσσεται και ο Sinan Junior, θέλοντας να καλύψουν έδαφος. Mountain Spirit 500 μέτρα πριν από τον τερματισμό καθαρά μπροστά. Αρχίζει να αναπτύσσεται δυνατά ο Λούθυρος, ο οποίος περνάει στην δεύτερη θέση θέλοντας να τον καταδιώξει. Σιγά σιγά βελτιώνεται από την εσωτερική πλέον και ο Μενέλαος. Στην τελική ευθεία Mountain Spirit και Λούθυρος. Lucrative Way, Sinan Junior, στη συνέχεια ο Μενέλαος. Στα τελευταία μέτρα ο Λούθυρος πλέον απειλεί το Mountain Spirit. Mountain Spirit και Λούθυρος απ' έξω δυνατά. Λούθυρος περνάει. Λούθυρος, Mountain Spirit, στη συνέχεια από την εσωτερική ο Sinan Junior, απ' έξω ο Μενέλαος, ο οποίος τελικά θα πάρει την τρίτη θέση, τέταρτος ο Sinan Junior. 1-3 το αποτέλεσμα, στη συνέχεια 4-6. Δείτε και πάλι την τελική ευθεία. Ο Λούθυρος, ο οποίος τελικά θα υποσκελίσει τον Mountain Spirit. Μενέλαος και Sinan Junior θα προσπεράσουν τον Lucrative Way, ενώ εγκατέλειψε ο Μορφεύς. Το δίδυμο 1,86, το forecast 3,94. Λούθυρος λοιπόν, Mountain Spirit, οι δύο πρώτοι. Εδώ βλέπετε και πάλι τα τελευταία μέτρα. Το νικητή, το Λούθυρο. Δεύτερος ο Mountain Spirit. Τρίτος ο Μενέλαος, τέταρτος ο Sinan Junior. 1-3, 4-6, επαναλαμβάνω, στις δύο επόμενες θέσεις και ήδη βλέπουμε σε επανάληψη την πέμπτη υποδρομία. Ο Μορφεύς είναι αυτός που αρχικά θα οδηγήσει. Ακολούθησαν οι δύο ομόσταυλοι. Ο Mountain Spirit και ο Sinan Junior, απ' έξω Lucrative Way, που προοδευτικά βέβαια κάποια στιγμή θα βγει στην πρωτοπορία. Ο Sinan Junior καλπάζει απ' έξω. Και ο Lucrative Way, για να μην ταλαιπωρείται, ο ναυάτης του προτίμησε να τον αφήσει πιο ελεύθερο και τελικά να περάσει μπροστά. Βρισκόμαστε στο ύψος των 1000 μέτρων παρακολουθώντας από βίντεο την πέμπτη υποδρομία. Lucrative Way, στην συνέχεια Μορφεύς, πιο πίσω Mountain Spirit, Sinan Junior. Πρώτο-τελευταίος ο νικητής ο Λούθυρος, τελευταίος ο Μενέλαος. Από τα 800 μέτρα θα ξεκινήσει τον ανεβασμά το Mountain Spirit. Θα περάσει πριν από τα 600, όπως βλέπετε. Την τελευταία λέξη όμως θα την πει ο Λούθυρος. Έτσι θα μείνει δεύτερος ο φαβορί. Περνάμε και πάλι να δούμε τα τελευταία μέτρα.
Fountain Spirit, ο οποίος είχε μεν μια διαφορά, αλλά ο Λούθυρος θα δείξει και περαιτέρω πρόοδο, πιο δυνατό στο τέλος. Βλέπετε ότι θα απλοποιήσει στο τέλος μάλιστα τα πράγματα, θα κερδίσει καθαρά. Mountain Spirit δεύτερος και στη συνέχεια ο Μενέλαος με τον Sinan Junior. 1-3 λοιπόν, στη συνέχεια 4 και 6 η πρώτη τετράδα. Αρχίζει λοιπόν η απονομή. Μέχρι τότε να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Όχι, αρχίζει αυτή τη στιγμή η απονομή. Κύριος Αχιλέα, ο κύριος Γιάννης Χατζόπουλος στους εκπροσώπους των Σταύλων Λιβία ΕΠΕ και στον κύριο Νίκο Ξίδη κοντά και ο προπονητής Λευτέρης Χιατούνης. Κύριος Παπαχρήστου, φωνέμηκε αυτό το κύπελο στον αναβάτη Κώστα Οικονομίδη που ήταν πάρα πολύ καλό σε όλη την ευθεία και κατάφερε να προλάβει στα τελευταία μέτρα τον πιο βασικό του αντίπαλο, τον Mountain Spirit. Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε τελικά η νίκη? Η νίκη κρίθηκε επειδή έγινε και λίγο σιγανή η κούρσα και βιαστήκαν κάποιοι αντίπαλοι, όπως το άλλο αυτό Mountain Spirit, να ανοίξει την κούρσα και, όπως λέμε στην ορολογία του υποδρόμου, έβγαλε το φίδι από την τρύπα. Άνοιξε την κούρσα και βρέθηκα φρέσκος εγώ, γιατί έγινε σιγανή η κούρσα και μετά άνοιξε απότομα. Και το άλογο μου βρέθηκε με δυνάμεις και πολλές, ενώ εξαντληθήκαν τα άλλα, πήγαινε μπρος πίσω και κέρδισε. Αλλά μην αγνοούμε τα άλογα. Σε ποιο σημείο πίστεψες ότι τελικά το φίδι βγήκε από την τρύπα εκεί, στα 500, όταν έκανε την επίθεσή σου? Ποιο νωρίς? Στα 700 μέτρα που σηκώθηκε και έφυγε ο Mountain Spirit και πήγαν να φύγει και ο Μόσταυλός τους και είδα ότι μπορούσε να ακολουθήσει κανείς τον όμιλο. Εκεί πίστεψα στο άλογο μου πολύ, γιατί έχει δυνατό φίνι σε 600 μέτρα. Τι πιστεύεις για την πορεία για αυτό το άλογο? Πιστεύω εξελίξιμο, άλογο λίγο άτυχο. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Πρώτα θέλω να είναι καλά. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον κύριο Κώστα Οικονομίδη. Συναισθήματα από την κατάκτηση ενός τέτοιου πλούσιου επαθλού? Είμαστε ευχαριστημένοι όλοι στην εταιρεία και στο Σταύλο, διότι καταφέραμε και κερδίσαμε αυτό το επαθλό. Αν και τρέξαμε τον αναπληρωματικό μας, όπως λένε στο ποδόσφαιρο, παίκτη μας, γιατί ο καλός μας χειρουργήθηκε και αναρρώνει τώρα. Αλλά μας εκπροσώπησε επάξια και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι για την επιτυχία των χρωμάτων μας. Μάλιστα. Να πούμε, κύριε Ξίδη, ότι είστε ευχαριστημένος για την επιτυχία των χρωμάτων σας. Είδαμε τη Λίνδο, είδαμε τον Λούθυρο. Μιλάμε πάντα για τις επιτυχίες. Να πούμε και δύο λόγια για το Ρήνο. Προφανώς ο Ρήνος είναι καταπονημένος, έτσι νομίζουμε. Αλλά φραβάρι του δεν το βοήθησαν καθόλου τελικά. Δεν καθόλου. Δεν μας δικαίωσε. Θα πρέπει να καθίσει να ξεκουραστεί και να επανέλθει προσεχώς. Είχε δείξει σε μια πρόσφατη συμμετοχή του, ναι, με μια πολύ άνετη νίκη του, ότι ξαναβρήκε τον παλιό καλό εαυτό του, τουλάχιστον από ό,τι μας είχατε πει. Ναι, τελικά διαψεύστηκε αυτή η αισιοδοξία. Διαψεύστηκαμε, διότι μετά το 8μηνο ρεπό του μπήκε στη δουλειά δυνατές δουλειές. Προφανώς και λόγω του που δεν τις άντεξε, καταπονήθηκε και μας διέψευσε. Θα κάνουμε αγωγή ανάπαυσης και θα παρέχουμε προσεχώς. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτά που δικαιούται μπορεί να τα πάρει. Βαγγέλη. Ναι, Φώτης, ακούω. Το πιο σημαντικό στην περίπτωση του επάθλου Απόλλωνος είναι το γεγονός ότι επικράτησε ένα ελληνικό άλογο, και αυτό πρέπει να το πούμε, καθώς ο κύριος Ξίδης συνηθίζει άλλωστε, ίσως και καλά κάνει, δεν ξέρω, αυτό ας μην το κρίνουμε τώρα, να αγοράζει άλογο από το εξωτερικό. Ωστόσο, μπορεί ο καλός παίχτης να έμεινε στην άκρη, εκτός ομάδας, αλλά ο Έλληνας ήταν αυτός που του χάρισε το επάθλο. Θα ήθελα σχόλιο. Ο καλός παίχτης τελικά, λέει ο κύριος Ιωσήφιδης, έμεινε εκτός ομάδας. Ο Έλληνας παίκτης όμως ήταν αυτός που σας χάρισε το έπαθλο και εσείς έχετε συνηθίσει στα ξένα άλογα από ό,τι έχουμε δει το τελευταίο. Σε 50 άλογα, τα 35 μας άλογα είναι ελληνικά. Έχετε όμως. Η διπετινή ομάδα αποτελείται από 16 άλογα, είναι μόνο 6 αλλοδαπά και 10 ελληνικά. Είχατε εκφράσει πρόσφατα τη συμπαθιά σας προς το. Να σας πω κάτι. Θέλω να πιστεύω, μπορεί να σοκάρουν μερικούς, εγώ λέω αλήθειες. Υπάρχουν άλογα αλλοδαπά, πολύ ποιοτικά. Υπάρχουν άλογα ελληνικά, πολύ ποιοτικά. Κανείς δεν έβαλε στον κουβά τα ελληνικά και να βάζει τα αλλοδαπά. Σε όλο τον κόσμο τι συμβαίνει? Νομίζω απλώς και μόνο εξένησαν οι κουβέντες μου. Εγώ είμαι ρεαλιστής. Δεν μπορώ να πω ότι αν κέρδιζε ο Άρνος θα ήμουν πιο πολύ ευχαριστημένος. Απέναντι και οικονομικά
και για το ελληνικές υποπαραγωγές μονάδες. Θαυμάσια το αποτέλεσμα αυτό και δεν πάμε να αγαπάμε εξίσου και τα ελληνικά άλογα. Πόσο πιστεύετε ότι θα βοηθήσουν ελληνικές υποπαραγωγικές μονάδες στον υπόδρομο? Είναι υποχρεωμένες να κάνουν μεταβολή 180, με τη στροφή 180 μοίρων. Πρέπει να εμπλουτίσουν με αίματα δυνατά και θέλω να πιστεύω τότε ίσως πάσουν να έρχονται και αλλοδαπά άλογα απ' έξω. Αυτό πρέπει να το κάνουν. Δεν το είχαν κάνει. Είναι αναγκαιότητα να γίνει πια για το μέλλον και των ιδιοκτών και των μονάδων παραγωγών και για το μέλλον του υποδρόμου. Είναι επιβεβλημένο να κάνουν, να βελτιώσουν πολύ, πάρα πολύ τις ποιότητες τους. Το παράδειγμα του κ. Παρασκευόπουλου τα λέει όλο αυτό. Αυτά, με συγχωρείτε. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν, να ακολουθήσουν μια τέτοια πολιτική με πολύ ποιοτικά άλογα και τότε θα φανούν τα λόγια μου που έλεγα τότε και σοκάρανε ότι είχα απόλυτα δίκιο. Θα πρέπει να τους κεντρήσουμε με κάτι που παραγωγούς, να βελτιώσουν τα αίματά τους για τρέψη και των ιδίων και μόνο μας τα ιδιοκτήτες. Αυτά. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον κύριο Νίκο Οξίδη.